Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σφραγίδα αυτή της ιερογλυφικής της Κρήτης. Είναι από το CMS, τα βλέπετε εδώ τα στοιχεία, 13089. Δεν ξέρουμε που βρέθηκε. Αυτή τη στιγμή αναπαύεται στο Μουσείο του Πανεπιστημίου της Φιλαδέλφειας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα κείμενο, ας το πούμε έτσι, και στρατιωτικό, και είναι κάπως εντός εισαγωγικών κρυπτογραφημένο. Θα δούμε, ας ξεκινήσουμε και όπου φτάσουμε. Η πρώτη πλευρά είναι αυτή, η δεύτερη αυτή και η τρίτη αυτή. Αυτό είναι Β. Β. Αυτό είναι Τ, αυτό είναι διπλό. Αυτό είναι Τ και αυτό είναι Ντα, το τρίγωνο από κάτω. Έτσι, Τ, Ντα. Αυτό είναι Ντα και αυτό είναι Τ. Καλά μέχρι εδώ, η πρώτη. Προσέξτε τώρα, στη δεύτερη πλευρά συμβαίνουν τα εξής. Να σας δείξω πρώτα κάτι και μετά. Αυτές οι επολύξεις εδώ δεν είναι τόσο έντονες, βλέπετε, είναι πιο μικρές. Τέλος πάντων, ο σχεδιαστής θεώρησε ότι έπρεπε να το κάνει έτσι, δικαίωμά του είναι, αλλά παρόλα αυτά να ξέρετε ότι απλά αυτά είναι μικρές επολύξεις που δείχνουν εχθρότητα κλπ. Ωραία. Τώρα, αυτό είναι Ντα, είναι ένα τρίγωνο. Θα κοιτάτε το χέρι μου. Ντα, Ιω, 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 Ντα. Ντα, Ιω, 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 Ντα. Προσέξτε τώρα. Αυτό, αυτό και αυτό είναι Β. Ωραία. Στη συνέχεια είναι αυτό. Αυτό είναι Τ. Εντάξει. Είναι Τ. Και αυτό το είπαμε πριν. Και αυτό είναι Τ. Και όλο αυτό μαζί είναι Β. Αλλά δεν τελειώσαμε. Αυτό τώρα είναι ένα λίγο κακοποιημένο σχήμα μιας σβάστικας, έτσι. Και είναι ρο και λο. Τώρα τελειώσαμε με αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σωστά. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Και εδώ έχουμε τα ίδια. Αυτό είναι Τ. Θα κοιτάτε το χέρι μου. Τ. Ιω, Τ. Και όλο μαζί αυτό Β. Τ. Ιω. Τ. Β. Ξανά το χέρι μου. Τ. Ιω. Τ. Και όλο μαζί Β. Τ. Ιω. Τ. Β. Και όλο μαζί αυτό η σβάστηκα, ας το πούμε έτσι, μακριά από εμάς οι πολιτικές τοποθετήσεις κλπ, αλλά έτσι λέγεται, και όλο μαζί είναι ρο. Λάθος, βλέπετε. Πάντα ελοχεύει το λάθος. Τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σωστά. Λοιπόν, τώρα θα χωρίσουμε σε λέξεις. Μία. Αφού τα καταφέραμε και αποδώσαμε τα συλλαβογράμματα όπως ήλπιζε ο ηγεμόνας ή ο αρχιστράτηγος ότι θα το διαβάσει ο ιερέας, ξέρω εγώ, στο ιερό, και εδώ να πω κάτι, την επόμενη φορά, δηλαδή σε μία εβδομάδα περίπου, θα ασχοληθούμε με ένα κείμενο το οποίο πιθανότατα έχει γραφτεί κατά παραγγελία ενός Μίνωα. Εντάξει,
την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Βέτε, Δάδατ, Έδα, αυτό εδώ είναι όλο μαζί, θα σας πω μετά τι είναι αυτό, Δα, ναι, εδώ, αυτό, εδώ, αυτό, αυτό, εδώ, αυτό, εδώ, αυτό, εδώ, αυτό, εδώ και αυτό, εδώ. Περάσαμε τα πολύ δύσκολα, τώρα είμαστε στα δύσκολα. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι αυτή. Βιτήρ. Έχουμε πει, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Δύο σύμφωνα μαζί δεν μπαίνουν, εκτός αν είναι σίγμα και τάφ. Έτσι. Αυτό επομένως εδώ ακολουθεί σύμφωνο, άρα είναι βιτήρ. Βιτήρ. Με απόστροφο, έτσι. Θα τα εξηγήσουμε μετά. Αυτό το ιο 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 αντιστοιχεί στο ιου 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 που είναι το θρηνητικό επιφώνημα στις τραγωδίες των αρχαίων Ελλήνων όταν συνέβαινε κάτι φοβερό. Ένα άγγος, έτσι, και εδώ έχει συμβεί ένα άγγος. Δηλαδή τι έχει συμβεί. Ο Βιτήρ λέει λάτισε τα ιερά. Αφού το ξεκινήσαμε, ο Βιτήρ λαιλατεί μάλλον τα ιερά. Έτσι, σε μονοτονικό εδώ. Λοιπόν, ο Βιτήρ, δεν ξέρω, είναι από το Βένο αυτό, μπορεί να είναι στρατιωτικός τίτλος, μπορεί όμως να είναι και όνομα, έτσι, γιατί είχαν και αυτοί, υπάρχει και σήμερα όνομα ταξιάρχης, έτσι. Ο Βιτήρ, τώρα, τα ιερά, γιατί λες τα ιερά, είναι το έδος, θεών τε πατρονέδι, λέει ο Αισχύλος, στον Παιάνα, έτσι, είναι το μέρος που κάθεται κάποιος, είναι και η πόλη, στον Όμηρο είναι και η πόλη όπου κάθεται ο λαός κλπ. Αλλά είναι και το ιερό όπου κατοικοεδρεύουν οι θεοί. Εντάξει, τώρα το δαρδάπτο, εδώ πιθανότατα είναι υποτακτική, με ήττα και υπογεγραμμένη, η υπογεγραμμένη δεν έχει εμφανιστεί, το ήττα φεύγει διότι ακολουθεί φωνήν, ομόηχο, και μάλιστα ομόηχο, έτσι. Λοιπόν, επομένως, δαρδάπτο είναι δαρδάπτει ο Λέων το αρνί, δηλαδή το σκίζει με τα δόντια του και το τρώει κλπ. Δαρδάπτο σημαίνει κατατρώγω, λαιλατώ, τέτοια πράγματα, έτσι. Όχι και πολύ ευχάριστα, δηλαδή τι έκανε ο Βιτήρ τώρα, τα ιερά αυτά ήταν έξω από την πόλη η οποία θα δούμε ποια είναι και τους έπαιρνε το χρυσάφι, τους έπαιρνε τα αφιερώματα, έκανε διάφορα. Αυτά ήταν έξω όμως από την πόλη, δεν ξέρουμε γιατί, όμως έτσι λέει η επιγραφή αυτή. Γιατί επιγραφή είναι και αυτή. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι εδώ το καταλάβαμε. Ο Βιτήρ λέει λατήτα ιερά, αυτό είναι θρηνητικό, αλίμονο, 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 οπότε δεν ασχολούμαστε και πάμε πιο κάτω. Τι λέει πιο κάτω. Δαν, να το, το νι δεν μπαίνει διότι ακολουθεί σύμφωνο, έτσι. Βιτήρ, προσέξτε, θήβης, σύμφωνο δεν μπαίνει διότι ακολουθεί άλλο σύμφωνο, έτσι. Τη γη δηλαδή, ο Βιτήρ της θήβης, τη γη της θήβης, ποια είναι η θήβη. Η Θήβη είναι βέβαια και η γνωστή Θήβα εδώ, η οποία ονομάζεται και Θήβη. Εδώ όταν λέμε εννοούμε στην Στερεά Ελλάδα, έτσι, στην Βιωτία. Αλλά υπήρχε και Θήβη στην Κρήτη. Εντάξει,
Και φαίνεται ότι αυτό το πράγμα τώρα αφορά την Θήβη της Κρήτης. Εκεί πήγε ο Βιτήρ και αφού λαιλάτισε τα ιερά που ήταν έξω από την πόλη, πήρε τι πήρε κλπ, αρχίζει και ασχολείται με την Θήβη. Λοιπόν, Δαν Βιτήρ Θήβης, τι κάνει, ρωθεί. Να το. Ρωθέω ρωθώ. Καθίστε για να μην τα μπλέξουμε έτσι και αυτά έτσι. Εδώ να γράφουμε αυτά που αφορούν την κατανόηση. Λοιπόν, δαν βιτήρ θήβης ρωθεί, δηλαδή τι, ρωθέω σημαίνει κάνω θόρυβο, προσέξτε. Μερικές φορές κάνω υπόκοφο θόρυβο, άλλες φορές όταν χτυπάνε τα κουπιά την θάλασσα, ρωθούν. Ή όταν η θάλασσα χτυπάει με μανία τα βράχια, ρωθεί. Έτσι, έχουμε και εδώ ένα απόσπασμα από την Αντιγόνη, το 200, στίχη 257 με 259. Σημεία δούτε θυρός, ούτε του κοινών ελθόντος, ου σπάσαντος εξεφαίνετο, λόγοι δεν αλλήλυσιν, ερώθουν κακοί, ερώθουν κακοί. Φύλαξε ελέγχουν φύλακα, κάνε γίγνε το πληγή τελευτός, ουδ ο κολλήσων παρήν. Και τώρα η μετάφραση είναι δική μου, οπότε και το ανάθεμα θα πέσει, αν δεν την έχω κάνει σωστά, σε μένα. Ούτε κάποιου σκυλιού τα ίχνη, ούτε άλλου αγριμνιού που ήρθε και ίσως τον κατασπάραξε δεν βρέθηκαν. Και τότε μεταξύ μας λόγια βαριά και απειλές ξεσπάσανε και καταριόταν και έβριζε ο ένας φύλακας τον άλλον. Και στο τέλος, ερώθουν δηλαδή έτσι, εν αλλήλυσιν ερώθουν κακοί λόγοι. Έβριζε ο ένας φύλακας τον άλλον και στο τέλος χτυπήματα και αίμα θα έρχονταν και δεν υπήρχε άνθρωπος για να μας εμποδίσει. Λοιπόν, το ερώθουν εδώ έχει ότι έβριζε ο ένας και απειλούσε τον άλλον. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, το ρωθή το είπαμε έτσι, απειλή και τι γίνεται τώρα. Όθεν, νάτο, δι, κανονικά θέλει υπογεγραμμένη, είναι προστακτική, όχι, είναι υποτακτική, αορίστου δευτέρου του βένου. Έτσι, το όθεν όμως πρέπει να το ερμηνεύσουμε λίγο, συνήθως σημαίνει από που, εδώ είναι από το σταματάκο, το λεξικό του σταματάκου, έτσι, και λέει όθεν αναφορικό επίρρημα κλπ. Παρατικής σημαίνει και όθεν διών λόγων, διό κατά συνέπεια του οποίου, έτσι. Επομένως και εδώ, κατά συνέπεια ή εξαιτίας αυτού του γεγονότος ότι λαιλατήθηκαν τα ιερά, ασέλθει, τι ασέλθει, πάει και το βι, θιώθεν, από το Θεό, έτσι, τι ας έρθει από το Θεό, βέλος, ο Ζωναράς στο λεξικό του, 12ος αιώνας μετά Χριστόν, αναφέρει ότι το θείον βέλος, μάλλον έτσι, βέλος, θείον, έτσι, είναι οι αστραπές και οι βροντές και όλα αυτά. Κάτι τέτοιο επικαλούνται και εδώ, δηλαδή έκανε αυτή την ιεροσυλία και ας ρίξει ο Θεός τον κεραυνό του επάνω σε αυτόν τον άτιμο τον Βιτήρα, ο οποίος λαιλάτισε τα ιερά και ετοιμάζεται να λαιλατήσει, να καταστρέψει και την Θήβα. Αυτά, δεν λέει τίποτα άλλο, ο Βιτήρ λαιλατεί τα ιερά, έτσι, και απειλεί την γη της Θήβης. Οπότε, είδατε παρασύρωμαι, οπότε ας πέσει πάνω του ο κεραυνός
Εννοείται ότι ο κεραυνός αυτός, ο κεραυνός του Θεού. Εννοείται ότι θα πηγαίναν και στρατεύματα βέβαια, επηρεασμένα από όλη αυτή την κατάσταση και θα έδιναν τον υπερπάντων αγώνα για να σώσουν τη Θήβη. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω τώρα. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και το Θέμη και δίνω την σειρά μου στον Κωνσταντίνο. Γεια σας. Hello international friends, now comes the English translation. Today we are going to talk shortly about the relatively complex seal coming from CEMS, Corpus Terminoischen und Mechanischen Siegel, volume 13, number 89, 1, 2, 3. Basically, let's start with the worst part, which is exactly recognizing what is to be read as what. As we know, this is as to be read as ve. This is a complex sign containing a te, a tree branch, but also, as you see here, containing a triangle, which is a star. And then we have the same, but this time da is atop, so da, te. Now, that was the painless part. Now comes this one. When it comes for, when we're talking about this one, we first have to underline the fact that, as you see here, this line is a bit exaggerated. So, it shouldn't be drawn like that. It's less, it's just a sign that gives you an idea about what the text is saying and that the text is hostile. The meaning of the text implies hostility, but by all means it doesn't have to be so big. So yes, we come to this triangle, which is die again. And then we have this here, right? And then we have yo. And then we have a yo again. Please concentrate on my hand, it's relatively complex. And then another yo, three yos. One, two, three. Ta, again. But these four signs make up a bigger complex sign, which is to be read as ve. And then we come to this one. This is te, the branch. This is yo, but we have read that, so we will not write it again. And this is te again. But you also have a ve. So we have te, te, ve. And don't forget the fact that these two complex signs, they make up something which looks like a cross, let's say a swastika, but no political pants here, nothing political here, just a sign. And anything that has to do with the cross is to be read as ro or lo. We write ro directly. And then we have this one too. You start from here, te, you go again like that, yo, and then again te, te, yo, te. But we say that this and this, they also make up a ve. And the same goes for here, te, yo, te. We have another ve here. And these two ves, let's say, these two complex signs, form up an ever more complex sign, which is once more to be seen as a swastika, which is to be read as ro. So, after all these headaches, we can start talking about the words. First word is to be read as vitir. Vitir. How do we know that this is not vitis and is vitir? You cannot write the last consonant. It's because of the fact that
the writing, the way of writing just gives you one chance to write double consonant, which is ST. That leaves us with this choice, Vitir. Vitir maybe is a name, or maybe is a kind of ranking in the army. We cannot be certain about that, but even in modern Greece, there are rankings of the armies, of the army, like taxiarchos, let's say, I think it's something like a colonel, which are also a name for a human, an existing person. Anyways, this is the most important. This is the verb, dardapti, but since the following words starts with an E, you don't need to write that. Probably subjunctive, because of a big surprise. Anyways, this verb, there's an R here, and a P here. Anyways, this verb means a lot of things. One of them is to lacerate. One of them is to just molest and loot a fortress or population. So what will he, this bit is loot, Edha. Edhos is the temple. So Vitis is molesting, is looting the temples. This is an interjection, three times the same. Io, io, io. It's very close to later iu, iu, which is to be found in classical Greek. So, elas. Tha, we know that, that's the earth, the, or the land. Vitir, so this Vitir. Thivis, there's an S here, you cannot write it. So, Vitir is something, the land of Thivi. Thivi is a city indeed in mainland Greece, but also is an ancient city in Crete, and probably it's talking about the one that is found in Crete, of course. Rothi. That's a verb that we also found in Sophocles, Antigone. It also has a variety of meanings. It can mean I'm buzzing, I'm producing a sound, as if the waves are striking upon any kind of rock, and then they are producing something like a buzzing. But anyways, the common sign, I'm judging, I'm savaging someone with my words too. The common element is the fact that it is threatening. So, the land of Thivi, he is threatening. Who is this? This Vitir. Anyways, this is one full stop, two full stops, three periods, and the third period is Othen. Othen, in classical Greek, we generally know that it means where, from where, not where from where, the place from where he came, this from where, but it also means consequently, for this reason. For this reason, vi, that's a verb, veno, still to be found in classical Greek, let it go, let go. Who will go? Theothen. Theothen, you see this othen here comes like an ending, and it does point, in this case, a kind of direction. From the god, Venus, the arrow. Consequently, for these reasons that I told you, he looted the temples, the sanctuaries, and he's now threatening the whole city.
For these reasons, let the arrow of the god, the divine arrow, go. Go on him, of course. And as we know, there is a lexicographer called Zonaras. He's a Byzantine. He's about 12th century. And he informs us that Velos Theon, holy arrow, can also mean the lightning. Let them strike him, the gods, with the lightning in a metaphorical way, or who knows, maybe in a literal one. Anyways, I would like to thank you very much and thank our kind photographer, Themis. Today it has been a challenge for all of us, by all means. And until next seal, next time, the seal of next time, it's going to be about in a week, is probably a message that was sent by one of the people who were the rulers of that empire, Minos, to someone. But more we will see in the next video. Until next video, I wish you all the best. Thank you. Hallo, unsere internationale Freunde. Heute werden wir mit einem Siegel beschäftigen, wir uns mit einem Siegel beschäftigen. Entschuldigung, es ist komplex. Sie werden verstehen, warum mein Deutsch heute nicht so gut ist. Natürlich stammt es aus Corpus de Minoischen und Mykenischen Siegel, Band 13, Nummer 89, A, B, C, 3 Fläche. Und der Grund, aus dem ich heute so viele Grammatikfehler mache, ist die Tatsache, dass diese drei Fläche ganz komplex sind. Also fangen wir gerade an. Das ist ein W und das ist das eigene schmerzlose Zeichen von heute. Dann kommt das, das ist ein komplexes Zeichen. Erst sieht man T, Entschuldigung, hier, und dann sieht man ein Dreieck da. Und dann nochmal da, weil das Dreieck auf der obrigen Seite ist, und dann nochmal ein T. So weit, so gut. Dann haben wir nochmal dieses Zeichen. Vor allem sollen wir sagen, dass dieser Streich hier zu lang ist. Und in diesem Sinne sollte es nicht so abgebildet werden. Auf jeden Fall bedeutet dieses Streichen die Tatsache, dass der Text und was der Text sagt, nicht ganz positiv ist. Gut, weiter geht's. Nochmal ein Dreieck da. Jo, bitte sehen Sie meinen Finger, es ist relativ komplex und anstrengend. Ja, nochmal ein Jo, also da, Jo, Jo. Nochmal ein Jo und dann ein Da. So, da, drei Jos, 1, 2, 3, da. So weit, so gut. Aber diese vier Zeichen konstituieren als auch ein weiteres Zeichen, ein komplexes Zeichen, das nochmal als W zu lesen ist. Und dann beschäftigen wir uns mit diesem, hier ein T, ein Jo, aber wir haben gesagt, dass das ist, das haben wir schon aufgeschrieben, und dann nochmal ein T. T. Aber das ist auch ein W. Und so kommen wir hier. W. Und das Problem ist die Tatsache, dass diese zwei komplexe Zeichen, die wir schon präsentiert haben, noch ein noch komplexeres Zeichen konstituieren. Das heißt etwas wie ein Kreuz und etwas, was ein
kreuzförmiges ist, soll als ro, lo gelesen werden. Hier schreiben wir gerade ro. Und dann haben wir das. Nochmal ein T. Jo. T. Aber dieses nochmal, wie hier gesagt, ist ein W. Und dasselbe gilt auch für diese Sequenz. Und dasselbe gilt auch für das komplexe Zeichen, die diese zwei komplexe Unterzeichen abbilden. Ganz gut. Reden wir hierdurch über den Wortschatz. Erst haben wir das Wort Vidir. Vidir ist vielleicht ein Menschennamen oder ein Titel der militärischen Hierarchie der minoischen Epoche, wissen wir nicht so genau. Es gibt keine Mittel, aber wir können auch wissen, dass auch bis heutzutage ist ein Name, wie zum Beispiel Taxiarchis, auch ein Titel in der heutigen griechischen militärischen Hierarchie. Auf jeden Fall haben wir Vidir. Das ist relativ komplex. Hier ist ein R zu schreiben und hier ein P zu schreiben, aber es gibt wegen der Form der syllabischen Schrift keine Art und Weise, in der man zwei Konsonanten, eine Folge von zwei Konsonanten abbilden könnte, beziehungsweise verschriftlichen. Verdabt, Apostrophe hier, ein Ita, ein E, apokopiert, weil dieses Wort auch dieses E als erste Buchstabe von Nem, beziehungsweise hat. Verdabto, es gibt viele Meinungen über die Übersetzung dieses Verbes. Es hängt vom Kontext ab. Normalerweise bedeutet dieser Verb im klassischen Griechischen die Tatsache, dass ich etwas plündere oder ich etwas kaputt mache und so weiter. Eva, Pluralform, das Eros, Eva, die Tempel. Also hier haben wir die erste Periode, den ersten Satz. Dieser Vidir plündert, greift vielleicht die Tempel an. Jo, das ist eine Reihe von Interjektionen, pfui vielleicht, ach, weh und so weiter und so fort. Dann haben wir va, das haben wir in der Vergangenheit vielmal gesehen, die Erde oder vielleicht auch das Land, das Gebiet. Vidir, nochmal dieser Mensch, Thivis, von Thebe, aber diese Stadt ist nicht die Thebe, die wir in Zentralgriechenland haben, aber sondern ist sie eine Stadt, die in Kreta zu lokalisieren ist. Rothi, dieses Verb haben wir auch in vielen Stellen. Eine bekannte Textstelle ist diejenige, die aus Antigone stammt. Sophokles benutzt es. Nochmal gibt es viele Übersetzungsvorschläge. Man kann sagen,
dass ein starkes Geräusch ist, wie zum Beispiel das gängige Geräusch, dass die Welle, die auf einem Rock anstoßt, produziert. Und hier bedeutet das vielleicht bedrohen. Also der zweite Satz. Dann Thebes Rothi, das Land, das Gebiet von Thebe, nun bedroht dieser Vitir. Dieser Vitir. Und dann offen, das wissen wir aus dem klassischen Griechischen, dass mehrmals als eine Art von Richtungsadverb zu interpretieren ist, in dem Sinne, das heißt, die Richtung sagt, aus der, von der etwas gekommen ist. Aber hier bedeutet das, aus diesem Grund, aus welchem Grund haben wir zwei? Die Tempel und jetzt die Bedrohung Thebe. Aus diesem Grund, wie dieses Verb, haben wir auch im klassischen Griechischen, wie gehen, vielleicht, hier kann man als herabstoßen interpretieren. Theothen, aus dem Gott. Hier haben wir nochmal dieses Othen als ein Suffix. Und hier doch bedeutet es eine Richtung aus dem Gott. Velos, Pfeil. Pfeil von Gott. Also aus diesem Grund hoffen wir, dass der göttliche Pfeil geht, angreift, also auf diesen Wetter geht. Und ja, soweit so gut. Wir haben nichts eigentlich vergessen. Ich möchte mich herzlich bedanken. Heute war das anstrengend. Und nächste Woche werden wir uns mit einem Segel beschäftigen, das vielleicht von einem Minos selbst verfasst wurde. Aber mehreres dazu werden wir nächstes Mal sagen. Ich möchte auch unseren Fotografer Themis bedanken. Und bis dem nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.